Αποχώρησε, αποχώρησε. Ναι. Πώς, εγώ οφείλω να πω ένα ευχαριστώ, διότι και αυτόν αλλά και κάποιους άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι αφήνουν στην άκρη το προσωπικό τους συμφέρον, αφήνουν στην άκρη ακόμη την προσωπική τους εργασία και ασχολούνται χωρίς την πανοκρουσίες. Εμείς τους παρακολουθούμε. Έτυχε να έχω τις δύο τελευταίες εβδομάδες μια επαφή με τον κύριο Φασουλάκη, ενημερώθηκα για κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Είμαστε γνώστες λίγο πολύ για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και θα παρακαλούσα την κυρία Χατζημαρκάκη, μιας και δεν προσφέρεται για πολιτική κόντρα το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό, το τονίζω αυτό, να μην ψεύδεται όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο, διότι η εικόνα δεν είναι αυτή που προσπαθεί να παρουσιάσει. Επίσης θέλω να διευκρινίσω, κυρία Τζαγκαράκη, ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ανέκαθεν έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το λέω αυτό γιατί είχα την τύχη, όντας αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, να συνεργαστώ μαζί τους, και αυτό δεν οφείλεται βεβαίως ούτε στον κύριο Πανταζή, ούτε στην κυρία Χατζημαρκάκη, αλλά στην αντίληψη των υπαλλήλων που απαρτίζουν από την κεντρική διοίκηση έως τους κοινωνικούς λειτουργούς, όλο το team της ομάδας αυτής, που πραγματικά καλείται να χειριστεί πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Έτσι θέλω εντάχει να σας πω ότι χρειάστηκε να εκείνες τις ημέρες να ενεργοποιήσουμε μια συγκεκριμένη συνθήκη προκειμένου να μεταβεί με συνοδεία ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εδώ, αν θυμάστε, ήταν στο στενάκι δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, ο οποίος έπασχε βέβαια και έπασχε με υπατήτηδα, πολύ επικίνδυνη, μεταδιδόμενη, και είχε και θέματα αλκοολισμού, απομακρυσμένος από την οικογένειά του, η οποία τον έψαχνε και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Για μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός απομακρύνθηκε, εντός πολλών παρενθέσεων σαφώς η λέξη, και αυτή τη στιγμή είναι στην οικογένειά του και θέλω να πιστεύω ότι είχε αίσιο τέλος όλη αυτή η ιστορία. Το λέω αυτό διότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Γι' αυτό θα πρέπει τα αντανακλαστικά των αιρετών, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να είναι τέτοια έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τι πραγματικά πρέπει να γίνει, πάντα σε συνεργασία με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία. Αναφέρομαι στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αν ρωτήσουμε την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα δείτε ότι, και θα σας καλούσα, θα σας πρότεινα να κάνετε ένα ρεπορτάζ, αν και δεν είναι εύκολο να μιλήσουν δημόσια, ιδιαίτερα για τέτοια ζητήματα. Κανείς δεν λέει να πούμε τα ονόματα. Κανείς δεν λέει να φωτογραφίσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν σε απόσταση από όλο αυτό. Όμως θα πρέπει την ίδια στιγμή να δούμε το πρόβλημα και όχι να το βάζουμε κάτω από το χαλί με τοποθετήσεις τέτοιου τύπου ότι όλα είναι καλά, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων σοβαρό πρόβλημα στην Ιεράπετρα. Κύριε Πανταζή, τι προτείνετε? Εμείς σας είπα ότι καταγράψαμε αρκετούς. Θα τα δείτε σε εικόνα. Δηλαδή για να πει εικόνα, έτσι, ετοιμάζεται αυτό και θα το δείτε. Εγώ δεν έχω μόλις καμία... ολοκληρωθεί. Και το πού μένουν οι άνθρωποι, σε τι συνθήκες και πόσους εμείς, πώς το λένε, βρήκαμε, όχι για να αποδείξουμε κάτι, διότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φροντιστούν. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις και καλά λέτε. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έτσι, έχει προβλήματα, έχει. Αλλά εντάξει, χωρίς να το σχολίασα και δεν πριν. Είναι διαφορετική, και ελπίζω είναι να μην. Είναι μοναδική. Δεν έχει καμία σχέση. Σωστά. Μια με την και χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ από τους ζωόφιλους, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε παραπάνω ευαισθησία στον συνάνθρωπο. Και χωρίς να θέλω να πω κάτι για τα και ζώα, έτσι. Αλλά νομίζω πρέπει να το δούμε με τις ευαισθησίες που ξέρω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν. Δεν είναι θέμα να το κρύβουμε κάτω το χαλί, διότι το βλέπουμε, μπροστά μας είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε κουρνιάζουν όπου βρουν, έτσι, προκειμένου να ζεσταθούν, από εδώ και από εκεί, προκειμένου να φάνε ένα κουλούρι, ένα κάτι. Δεν είναι αυτή όμως ζωή. Και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Έχουμε υποχρέωση και έχουμε υποχρέωση σαν πολιτισμένοι που είμαστε. Γιατί άκουσα και αυτό, ναι, ότι η υπηρεσία δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα ταγωποτίζει στην ουσία ανθρώπους οι οποίοι
δεν θέλουν να δουλεύουν. Μα δεν τους το ζήτησε αυτό κανείς. Το άκουσα το, και αυτό. Εντάξει, το, το ακούσαμε, δεν σχολίασα το. Είπα, το κλείνω εδώ, δεν θέλω να το σχολιάσω. Έτσι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να εργαστεί, δεν είναι γιατί είναι τεμπέλης. Είναι άλλα πράγματα από πίσω, τα οποία δεν του δίνουν τη δυνατότητα ούτε τη σκέψη, ούτε στην ουσία να βαδίσει καν, να κάνει το ένα βήμα μετά το άλλο. Είναι, χρήζουν άλλης και πολύ ιδιαίτερης προσοχής αυτοί οι άνθρωποι. Και ειλικρινά πραγματικά, τι να πω τώρα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Όμως έχουμε εντοπίσει και εμείς κατά καιρούς, έχουμε μιλήσει μαζί τους με κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες, είναι κάποιοι από άλλες χώρες. Όμως οφείλουμε σαν πολιτεία, έτσι κεντρικά θα μιλήσω τώρα, γιατί δίδονται κονδύλια προκειμένου να γίνει κάτι αντίστοιχο. Θέλω να σας πάω λίγα χρόνια πιο πίσω, επιτρέψτε μου και τελειώνω, θα σας πω και τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, που δεν έχει γίνει ως τώρα. Είχαμε προσπαθήσει τότε να πάρουμε δωρεά ή με ένα πολύ χαμηλό ετήσιο ενίκιο κάποιους οικίσκους από αυτούς που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση σεισμού ή σε σεισμόπληκτους. Τώρα μπήκαμε στην πρόταση, έτσι. Ναι, αυτό σας όχι, είχαμε προσπαθήσει, δεν είναι πρόταση. Ήταν ενέργειες που είχα κάνει ο Ομιλών με την υπηρεσία και με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Φραγκούλη, τον Μανώλη. Και μάλιστα εκείνη την περίοδο ήταν σύμβουλος ο Γιαννάκης ο Μανώλης, ο οποίος έμαθε, δεν ξέρω ακόμη από πού και πώς, ότι ψάχναμε να βρούμε κοντέινερ σε μια εταιρεία που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Και τέλος πάντων μας είναι χάρη, όλο αυτό δεν το στήριξε ο Δήμαρχος τότε. Είχαμε φτιάξει ένα πλάνο να τοποθετηθούν αυτοί οι κύχοι, 4, 5, 6, 7, όσοι χρειαζόταν. Και είχαμε φτάσει μάλιστα σε ένα επίπεδο να μας κάνει χορηγία γνωστή εταιρεία την προμήθεια αυτών των οικίσκων, έτσι ώστε προσωρινά αυτοί οι άνθρωποι και τηρουμένων όλων όσων πρέπει να τηρούνται, να είναι σε αυτό το χώρο. Να φτιάχναμε δηλαδή ένα μικρό χωριό, μια περιοχή στο οικόπεδο που είναι αυτή τη στιγμή, έχει διαμορφωθεί σε πάρκινγκ. Πίσω από αυτό υπάρχει, εκεί που θα γινόταν το ΚΤΕΛ. Ναι, το πράσινο σημείο. Υπάρχει, μπράβο, παλιότερα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο είχαμε συνεννοηθεί μεταξύ μας, είχαμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, ουδέποτε στηρίχθηκε όλο αυτό, γι' αυτό και ζούμε τέτοιες τραγελαφικές καταστάσεις. Το πράγμα θα πρέπει Τώρα τι κάνουμε. Τότε είχατε αυτό, κόλλησε εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τώρα τι κάνουμε. Άλλοι να απολογηθούν γι' αυτό. Όμως, τι κάνουμε τώρα. Ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που σας λέω. Να βρούμε ένα χώρο ο οποίος θα είναι για προσωρινή. Για προσωρινή, αλλά χώρος που να έχει νερό, μας ρεύμα, είπε, μας το επιβεβαίωσε αυτό η κυρία Χατζημαρκάκη, για εκεί το θέμα, το κτίριο που έχει παραχωρηθεί στο ΚΕΘΕΑ. Αυτό είναι δύο δωμάτια, να ξέρετε. Άρα το ένα κομμάτι λέει έχει παραχωρηθεί, άρα αν είναι δύο δωμάτια το άλλο προφανώς. Γιατί δεν κάπου καλύπτει σε καμία περίπτωση την δυνατότητα. Λοιπόν, εκεί τώρα ξέρουμε και επιβεβαιώνεται και από φίλους ακροατές εδώ, ότι δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει ρεύμα και αυτό λέει. Να τα λέτε στην κυρία Χατζημαρκάκη που είναι συνήθως στατική. Τώρα μας ήρθε το μήνυμα. Τώρα ήρθε το μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι πλένουν τα ρούχα τους στην Παιδική Χαρά που είναι εκεί κοντά. Έτσι, στο νερό που έχει εκεί, σε μια βρύση που έχει. Αυτό μας επιβεβαιώνει ένας ακροατής τώρα. Λοιπόν, οπότε για μένα η ουσία δεν είναι ότι το κρύβουμε κάτω το χαλί. Για μένα η ουσία δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Σας είπα, βρήκαμε και καταγράψαμε εμείς με την κάμερά μας τέτοιες περιπτώσεις και περιμένω προτάσεις, συνεργασία. Είπε ο κ. Φασουλάκης μια πρόταση πόσο πριν. Πόσο κουραστικό είναι για την ίδια την υπηρεσία να γυρίζουμε ένα όχημα με ένα αυτοκινητάκι και να προσπαθεί σε διάφορα σημεία που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, αλλάζουν σημείο χωρίς να ειδοποιήσουν, ούτε κινητά τηλέφωνο έχουν και μπαίνει η υπηρεσία σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία να προσπαθεί να τους εντοπίσει. Διότι για κάποιους λόγους, ψυχολογικούς, για άλλους, διάφορους λόγους. Πάνε σε άλλο χώρο, έτσι. Ενδεχομένως κάποιος να τους να χρειάζεται το χώρο, κάποιος να τους πρόβαλε, να μην μπορούν εκεί να ζήσουν. Τέλος πάντων, πρέπει να τελειώσουν και να υπάρχει ένας χώρος όσος χρειάζεται. Δεν μιλάμε για υπερβολές, ούτε για τεράστια κοστολόγια. Είναι κάτι που μπορεί να το σηκώσει ο Δήμος Ιεράπετρα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε και συνεχίζεται. Συνεχίζει αυτό. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να βρεθεί η λύση. Πάντα το τονίζω αυτό, σε συνεργασία
με μια από τις υπηρεσίες οι οποίες διαπρέπουν στο Δήμο της Ιεράπετρας. Κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν θέλω να δώσω άλλα στοιχεία και άλλες λεπτομέρειες. Έτσι, θα πρέπει και το έχουν κάνει στο μέγιστο βαθμό να κρατήσουν ένα πέπλο μυστικότητας, γιατί αυτό, όχι το να κρύψουν κάτω από το χαλί, αυτό είναι άλλο, πέπλο μυστικότητας όσον αφορά την προσωπικότητα του καθενός από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τα προβλήματα που ο καθένας έχει. Μιλάμε για παθολογικά αίτια πολύ σοβαρά και άλλα πολλά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συνένεση σε αυτό το θέμα, να ακουστούν προτάσεις. Ήδη είπαμε, είπε μια πρόταση ο κ. Φασουλάκης, αν μπορεί να βρεθεί ένα κτίριο και θα το αναλάβει ο σύλλογος. Δεν μας ενδιαφέρει το γραφείο κρατικό, ας το βρούνε. Ας το βρείτε τέλος πάντων εσείς που έχετε εκλεγεί. Έτσι, να βρεθεί ένας χώρος που θα φιλοξενεί, να έχει ένα μπάνιο, βρε παιδί μου, και μια κουζίνα που να μπορεί και ο άλλος να μπορεί να πάει να κάνει τον μπάνιο του, να μπορεί να μαγειρέψει κάτι και αν θέλει να έχει και ένα στρώμα, αν θέλει να κοιμηθεί, ή άλλος ας κοιμηθεί εκεί που θέλει. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που θέλουν να. Πώς το λένε. Θέλουν πάντως, να είναι έξω. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Ένα πρόβλημα που μας είχε απασχολήσει τότε ήταν, γιατί το σχέδιο σχεδόν είχε ολοκληρωθεί. Η πολιτική βούληση δεν υπήρχε, και το λέω ξεκάθαρα. Ωραία. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι θα έρθουν, ας πούμε, από γειτονικούς δήμους, επειδή άκουσαν ότι εκεί υπάρχουν δωμάτια. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Και στο Ηράκλειο πάνε, βρε παιδί μου, εκεί στο τμήμα στέγων που έχει φτιάξει ο Δήμος. Εντάξει, ας φροντίσουμε αυτούς που έχουμε. Θα λέω μια πτυχή του ζητήματος. Εντάξει, δεν σας είπα ότι. Για να βάλω τον κόσμο σε χέρι. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο σε καμία περίπτωση. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε όταν θέλουμε. Ας καθίσουμε λοιπόν, σαν τραπέζι. Για πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λιαπάκη, και μου στέλνει και άλλη μια φίλη εδώ τώρα, Κροάτρια, μήνυμα ότι οι άνθρωποι αυτοί, όντως κάποιοι άνθρωποι πλένουν τα ρούχα τους στην παιδική χαρά. Κύριε Λιαπάκη, χαμηλώστε λίγο όμως το ραδιοφωνό σας για να. Αν μου επιτρέπετε να αποχωρήσω εγώ. Ναι, εντάξει, εντάξει, ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, με συνενετικούς. Ακούμε, κύριε Λιαπάκη, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον Αργύρη. Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Τις ακούμε. Καταρχήν, σίγουρα οι ανθρώποι στις εργατικές κατοικίες δεν έχουν ρεύμα. Σίγουρα. Κρατάμε μια επιφύλαξη για το νερό, γιατί έχουν δει τους ανθρώπους να πλένουν. Αυτό μας το είπε και άλλη μια φίλη τώρα, ότι είναι στην παιδική χαρά και πλένουν τα ρούχα τους. Και αν κατάλαβα καλά, η αντιδήμαρχος είπε ότι σκέφτεται να παραχωρήσει την αίθουσα του ΚΕΘΕΑ στον Παλμό. Όχι. Αυτό δεν κατάλαβα. Είπε, όχι. Είναι μια, από ό,τι κατάλαβα, είναι μια αίθουσα εκεί, η οποία. Είναι για αυτό το σκοπό. Πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί και μένουν. Αυτό είναι γνωρίζω. Είναι τέσσερις αίθουσες. Ένα μέρος είπε ότι έχει παραχωρηθεί. Δηλαδή είναι μία αίθουσα. Ακούστε. Είναι τέσσερις αίθουσες. Ναι. Οι δύο αίθουσες έχουν παραχωρηθεί σε δύο άστεγους. Η μία αίθουσα είναι τα γραφεία, αν δεν κάνω λάθος, του εμπορικού συλλόγου. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιου συλλόγου είναι τα γραφεία. Και είναι η άλλη αίθουσα. Δεν είναι, δεν είναι. Έχει κλείσει το εμπορικό. Μιχάλη, ένα σύλλογο ο οποίο δεν λειτουργεί. Είναι εκεί τα αρχικά του ακόμη. Να πω δημόσια, μου επιτρέψει, φαντάζομαι, πριν αποχωρήσω, ότι είχε καταγγείλει, είχε δώσει στο Δήμο κάποιε πληροφορίε ότι αυτό ο δημόσιο, παύλα δημοτικό χώρο, κάποια στιγμή χρησιμοποιείται ως αποθήκη ξυλία. Από ιδιώτη. Εκεί που έχουμε φτάσει, ό,τι βρει ο καθένας κάνει, και δυστυχώς μέχρι που να τοποθετούμε ξύλα. Μισό λεπτό. Κάποιος για τον ίδιο χώρο. Για συζητάμε. Το χώρο αυτό που. Έτσι, τη μία ξύλα, την άλλη ανθρώπου. Είναι η αίθουσα. Δυστυχώς. Είναι κυρία Τσαγκαράκη, είναι η αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στο ΚΕΘΕΑ. Ναι. Το οποίο. Το οποίο δεν έχει γίνει κάτι, γιατί πρέπει να φτιαχτεί το κτίριο για να μπορεί να μπει το ΚΕΘΕΑ, έτσι. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν παραγγείλει ήδη τα έπιπλα. Επιτρέψτε μου όμως να αποχωρήσω από τη γραμμή μας. Εντάξει, κύριε Πανταζή, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Λιαπάκη. Στη συγκεκριμένη αποθήκη, συγκεκριμένη αίθουσα του ΚΕΘΕΑ, κάποια στιγμή είχε παραχωρηθεί σε ιδιώτη και το είχε κάνει αποθήκη. Είναι σύλλογος οικοδόμων, μας λένε εδώ.
Ναι. Και μήπως εκείνη ο σύλλογος οικοδόμων είχε βάλει τίποτα μέσα εκεί. Όχι. Δεν είναι σύλλογος οικοδόμων, ήταν ιδιώτης και εγώ προσωπικά γνωρίζω και ποιος ιδιώτης είναι. Έτσι. Δηλαδή μπήκε αφαίρετα ή κάποιος του παραχώρησε το χώρο εκεί, την αίθουσα για να βάλει την ξυλία του, ας πούμε. Το ΚΕΘΕΑ που ήταν αρμόδιο, που έχει την ευθύνη, γιατί αυτό έγινε μετά την παραχώρηση στο ΚΕΘΕΑ, από ό,τι έμαθα και από ό,τι ζήτησα να με πληροφορήσουν, δεν είχε κάνει καμία παραχώρηση και δεν είχε δώσει άδεια σε κανένα να μπει μέσα. Δηλαδή αφαίρετα, μπήκε χωρίς να το ξέρει ο Δήμος. Τέλος πάντων, okay, εντάξει, ας το ψάξει ο Δήμος να το βρει. Ωραία, ωραία, ας το βρει ο Δήμος. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε δεν ξέρω σε ποιο χώρο λένε ότι θα πάνε να βάλουν τους ανθρώπους. Μα αν ήδη υπάρχει, λέμε, ένας χώρος εκεί. Αυτό ξέρουμε. Ένα δωμάτιο από αυτά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι πληροφορίες λένε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι ένα-δυο άνθρωποι που μένουν εκεί άστεγοι, χωρίς νερό και ρεύμα. Η κυρία Χατζημαρκάκη το διέψευσε ότι δεν υπάρχει νερό και ρεύμα. Υπάρχει. Θα το δούμε όμως, γιατί το έχουμε, κάνουμε 2-3 μέρες αυτό το ρεπορτάζ τώρα και θα το καταγράψουμε γι' αυτό. Οπότε και στόχος... γιατί συγγενικό μου πρόσωπο τους πάει εκεί ό,τι μπορεί. Ωραία. Και τους βοηθάει, οπότε με ενημέρωσε το συγγενικό μου πρόσωπο. Οπότε είναι έτσι όπως το λέμε, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, ότι δεν έχει νερό για το και νερό, ρεύμα. Ναι, ρεύμα δεν τουαλέτα έχουν, έχει. Κρατάμε μία φυα... Ναι, τουαλέτα έχουν αυτά τα κτίρια μέσα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό το ρεπορτάζ το σημερινό να βγει σε καλό και να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, έστω με αυτά τα... Πώς να το πω τώρα, να έχουν ανθρώπινες συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Λιαπάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. 11 και 3 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι, με κοινωνικό θέμα, το θέμα αυτό των αστέγων και όλα αυτά που